Φίλε και φίλοι, συντρόφισσε και σύντροφοι, η πρόσφατη καταστροφική σεισμή στην νοτιοανατολική Τουρκία, στα σύνορα με τη Συρία, όπω και η έντονη σεισμική δραστηριότητα που υπάρχει διαχρονικά σε πολλέ περιοχέ στη χώρα μα, δικαιολογημένα μα ανησυχούν όλου. Την ανησυχία επιτείνουν και οι πρόσφατε τοποθετήσει καθηγητών σεισμολογία, αλλά και το γεγονό ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη σεισμογόνο χώρα στην Ευρώπη και η έκτη στον κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος Θέτει και μάλιστα επιτακτικά το ερώτημα. Τι θα συμβεί με έναν αντίστοιχο σεισμό όπως της Τουρκίας. Η προσπάθεια εφησυχασμού του λαού από την κυβέρνηση με το επιχείρημα ότι εμείς έχουμε σύγχρονο αντισυσμικό κανονισμό δεν μπορεί να σταθεί δεν μπορεί να σταθεί γιατί τα κτίρια στη χώρα μας σε ένα ποσοστό της τάξης του 69% είναι κατασκευασμένα χωρίς καθόλου αντισυσμικό κανονισμό ή με τον αντισυσμικό κανονισμό του 1959, τον παλιό και ξεπερασμένο αντισυσμικό κανονισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από την απογραφή του 2011, Το 69% των υφιστάμενων κτηρίων λοιπόν, δεν έχει κατασκευαστεί με τους σύγχρονους αντισημικούς κανονισμούς. Δηλαδή, το 43% κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον πρώτο ξεπερασμένο, όπως είπαμε, αντισημικό κανονισμό, που θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας το 59, ενώ το 26% έχει κατασκευαστεί χωρίς αντισημικό σχεδιασμό. Στον πρώτο αυτό αντισημικό σχεδιασμό του 59 έγιναν το 1984 και το 1985 τροποποιήσεις και συμπληρώσεις με ορισμένες πρόσθετες διατάξεις εξαιτία των μεγάλων σεισμών της Θεσσαλονίκης το 1978 και των Αλκιονιδών το 1981. Με αυτό τον κανονισμό έχει κατασκευαστεί το 14% των κτηρίων στην Ελλάδα. Με τον ΕΑΚ, το νέο ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό, έχει κατασκευαστεί το 6% των κτηρίων ο ΝΕΑ καθυστέρησε ακόμα μια δεκαετία. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1995. Το 2000 και το 2003, με τον ελληνικό αντισυσμικό κανονισμό, μετά το σεισμό του 1999, θεσπίθηκαν αλλαγέ με αυστηρότερε διατάξει και έγινε τροποποίηση του χάρτη με τις ζώνε σεισμική επικινδυνότητα και με αυτόν έχει κατασκευαστεί το 12% μόνο των κτηρίων τη χώρα και για τα σχολικά κτίρια η εικόνα είναι σχεδόν ίδια. Συγκεκριμένα, το 26% των σχολείων έχει κατασκευαστεί πρώτου 1959 χωρίς αντισυσμικό κανονισμό και το 33% έχει κατασκευαστεί με το ξεπερασμένο κανονισμό του 59. Και τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, την έκθεση του 2022, σε ποσοστό 22% έχουν κατασκευαστεί πρώτου 59% χωρίς αντισυσμικό κανονισμό και το 51% έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 59% και 1984% με τον κανονισμό το ξεπερασμένο το παλιό του 59%. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 59% των σχολικών κτηρίων και το 73% των υπόλοιπων δημοσίων κτηρίων δεν έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονο αντισυσμικό κανονισμό. Η εικόνα αυτή Πολλαπλασιάζει την ανησυχία. Η προσπάθεια εφησυχασμού που επιχειρείται δεν μπορεί να σταθεί, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων, των χώρων εργασία, των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, των μονάδων παραγωγή ενέργεια, των βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, των χώρων διασκέδαση και άθληση κ.ο.κ. Και είναι κατασκευασμένα πριν την εφαρμογή των σύγχρονων αντιστημικών κανονισμών. Από τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη για άμεσο έλεγχο με κρατική ευθύνη των δημόσιων και κοινοφελού χρήση κτηρίων και υποδομών. Η ασάφεια τη σεισμική επάρκεια γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη η πλημελή συντήρησή του, αφού προβλήματα που εμφανίζονται στη διάρκεια ζωή και λειτουργία των κτηρίων και των υποδομών, όπω η διάβρωση, δεν αντιμετωπίζονται άμεσα ή ποτέ με αποτέλεσμα να απομειώνεται η αντοχή του. Στα σχολεία, για παράδειγμα, εμφανίζονται όλο και πιο συχνά περιστατικά όπω να πέφτουν επιχρήσματα, σοβάδε από τα βάνια και εξώστε, να εμφανίζονται ενανθρακώσει σκυροδέματο σε υποστηλώματα, δοκάρια και πλάκε, να πλημμυρίζουν αίθουσε και άλλοι χώροι. Επίση, με ευθύνη του κράτου, απαιτείται να πραγματοποιηθεί άμεσα ο αντισυσμικό έλεγχο των κτηρίων που κατοικούμε και έχουν κατασκευαστεί χωρί ή με τους παλιούς αντισυσμικούς ξεπερασμένους κανονισμούς, των οποίων η αλλαγή καθυστέρησε να θεσπιστεί. Σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα παίρνει συγκεκριμένε πρωτοβουλίε για να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, γνωρίζοντα τι διακρονικές ευθύνε όλων των κυβερνήσεων για το σημείο που βρισκόμαστε. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την υλοποίηση του πρωτοβάθμιου προσυσμικού ελέγχου σε 65.000 δημόσια και κοινοφελού χρήση κτίρια. ορίζοντας ότι κατά προτεραιότητα θα πραγματοποιηθεί στα 20.000 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και νοσοκομεία που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985. Το έργο του ελέγχου θα δοθεί σε ιδιώτε μηχανικού, ώστε το κράτο, αν και υποστελεχωμένο από επιστήμονε μηχανικού, να μην κάνει προσλήψει αυτών που είναι απαραίτητοι, όχι μόνο για του παραπάνω πρώτου ελέγχου, αλλά για να γίνουν παντού η απαραίτητη δευτεροβάθμια ουσιαστική προσυσμική έλεγχη και οι μελέτε ενισχύσεων που σε πολλέ περιπτώσει θα απαιτηθούν, οι επιβλέψει των ενισχύσεων, αλλά και η συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι συνεχώ σε ασφαλή λειτουργία. Είναι αυτά τα μέτρα ένα ουσιαστικό βήμα στην αντισημική θωράκιση της χώρας. Για να γίνει κατανοητό πώ διαχρονικά οι κυβερνήσει παίζουν και στο ζήτημα τη αντισυσμική προστασία με τι ζωέ μα και των παιδιών μα, όπω τα ΤΕΜΠΗ, θα χρειαστεί να εξηγήσουμε ορισμένα ζητήματα για τον προσυσμικό έλεγχο των κτηρίων. Ο πρωτοβάθμιος προσυσμικό έλεγχο είναι ταχύ οπτικό έλεγχο τη κατασκευή με τη συμπλήρωση και βαθμονόμηση στατιστικού δελτίου, είναι ένα εργαλείο για να ιεραρχήσουμε την, προε... την προτεραιότητα που θα ελεγχθούν ουσιαστικά τα κτίρια. Με τον πρωτοβάθμιο προσυσμικό έλεγχο, τα κτίρια κατατάσσονται σε υψηλή, μέση και χαμηλή προτεραιότητα για τον ουσιαστικό δευτεροβάθμιο έλεγχο. Ο δευτεροβάθμιο προσυσμικό έλεγχο είναι που προποθέτει τη δυνατότητα πρόσβαση σε όλου του χώρου του χρυρίου και προχωράει σε προσεγγιστική αποτίμηση τη σεισμική ικανότητα με βάση αναλυτικότερου υπολογισμού. Και βέβαια, ο τριτοβάθμιος έλεγχος είναι το εργαλείο για την αναλυτική αριθμητική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και ενδεχομένως τη σύνταξη μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης. Συνεπώς, ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δεν μπαίνει στην ουσία. Είναι ένα εργαλείο άμεσο για να αρχίσει κάποιο την προτεραιότητα που θα ελεγχθούν ουσιαστικά σε δεύτερο αλλά και τρίτο βαθμό τα κτίρια. Επίση, ο πρωτοβάθμιος προσυσμικό έλεγχο πρέπει αναπενταετία να επαναλαμβάνεται, γιατί τα χτίρια μπορεί με το χρόνο να παρουσιάσουν λόγω λειτουργία φθορέ και βλάβε. Μέχρι σήμερα, αυτό ο πρωτοβάθμιος προσυσμικό έλεγχο των δημοσίων κτηρίων που θεσπίστηκε το 2001 έχει υλοποιηθεί μόνο σε ένα ποσοστό λίγο πάνω από 20%, κυρίω σε σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΠ, στα σχολεία που έχει διενεργηθεί ο πρωτοβάθμιος προσυσμικός έλεγχος, σε αυτά που έχει διενεργηθεί, απαιτείται στο 27% αυτών, στο 1 τρίτο, περαιτέρω άμεσος έλεγχος. Το 27% από αυτά που έχουν ελεγχθεί, δηλαδή έχουν κριθεί υψηλή προτεραιότητα για έλεγχο. Επίσης, τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου, να σημειώσουμε στα σχολεία, που έχουν γίνει, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Γιατί η δημοσιοποίηση θα οδηγούσε σε απέτηση άμεσων ενεργειών για θωράκιση αυτών των σχολείων που έχουν κριθεί υψηλή και άμεση προτεραιότητας αλλά και στα ιδιωτικά κτίρια επιχειρείται στον αντίποδα να μετατοπιστεί η κρατική ευθύνη στην ατομική ευθύνη του ιδιοκτήτη της κάθε κατοικία για αυτή, άρα και για τη στατικότητά της ως αυτονόητη και με αυτόν τον τρόπο να δοθεί άφεση αμαρτιών στο κράτος και απαλλαγή από τις δικές του ευθύνε. Επίσης επιχειρείται να καλυφθεί η κυβέρνηση με κίνητρα φοροαπαλλαγών προς τους ιδιώτες. Με τους σχεδιασμούς τους είναι ξεκάθαρο ότι η λαϊκή οικογένεια θα αναγκαστεί άλλη μια φορά να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να ζήσει ασφαλή κατοικία. Μιλάνε για κίνητρα φοροαπαλλαγών, ενώ οι περισσότεροι δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα για επισκευέ και ενισχύσει. Τα λεγόμενα αυτά κίνητρα δεν αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία χαμηλόμισθων, ανέργων και χαμηλοσυνταξιούχων και τι οικογένειέ του. Με ευθύνη του κράτου, απαιτείται να πραγματοποιηθεί άμεσα ο αντισυσμικό έλεγχο και η ενίσχυση των κτηρίων που κατοικούν οι εργατικέ λαϊκέ οικογένειε και έχουν κατασκευαστεί με του παλιού αντισυσμικού κανονισμού ή χωρί αυτού, των οποίων η αλλαγή καθυστέρησε να θεσπιστεί των παλιών αντισυσμικών κανονισμών με ευθύνη του κράτου. Η καθυστέρηση τη αλλαγή των κανονισμών, ενώ ήδη υπήρχε κατεκτημένη επιστημονική γνώση, είχε να κάνει με τα κέρδη των κατασκευαστικών ομήλων. Με τα κέρδη των επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων έχει να κάνει και ο τρόπο που υλοποιείται το πρόγραμμα Ηλέκτρα, με το οποίο χρηματοδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του Δημοσίου, όπω σχολεία, αθλητικοί χώροι και άλλε κτηριακέ υποδομέ. Αυτό που απαιτείται είναι να υπάρχει συμπληρωμένο για να μπει ένα κτίριο στο πρόγραμμα Ηλέκτρα, συμπληρωμένο μόνο ο πρωτοβάθμιο ταχύς προσυσμικό έλεγχο. Με αποτέλεσμα στα παλιά δημόσια κτίρια να καλυφθεί το κέλυφος του κτηρίου με υλικά ενεργειακή αναβάθμιση και να είναι αδύνατο ο εντοπισμό ακόμη και ενδείξεων στατική ανεπάρκεια στα φέροντα στοιχεία του μετά από ισχυρέ σεισμικέ δονήσει. Επίσης, ο νόμος 4495 του 2017, που ρυθμίζει για τα αυθαίρετα, στην ομιμοποίηση κτηρίων με αυθαίρετες προσθήκες ή κτίρια εξ ολοκλήρου αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1983, δηλαδή κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με τους παλιούς ή χωρίς αντισημικούς κανονισμούς, ο νόμος δεν απαιτεί κανένα έλεγχο στατικής επάρκειας. Τα παραπάνω δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά σχεδιάζουν και υλοποιούν με γνώμονα τη διασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτείται η πράσινη μετάβαση. Δίνονται κίνητρα και γίνονται επενδύσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων. Αλλά ο προσυσμικός έλεγχος και η αντισυσμική θωράκιση κτηρίων και υποδομών δεν είναι προτεραιότητα γιατί δεν εξασφαλίζουν για το κεφάλαιο ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Αναβαθμίζονται δηλαδή ενεργειακά κτίρια για τα οποία δεν είναι διασφαλισμένη η στατική τους επάρκεια. Καμιά κυβέρνηση διαχρονικά δεν έκανε ουσιαστικά βήματα αναβάθμιση των αντισυσμικών ελέγχων σε κατασκευές και σε έργα υποδομής. Η αντισυσμική προστασία απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα, Απαιτεί ουσιαστικό προσυσμικό έλεγχο και θωράκιση υποδομών και δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων. Τίποτα δεν έχει προχωρήσει όπως προαναφέραμε. Απαιτεί άμεσα διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσυσμικού ελέγχου όλων των δημοσίων και κοινοφελούς χρήσης κτηρίων, ώστε ανάλογα με την κατάταξη σε υψηλής μέσης ή χαμηλής προτεραιότητας να προχωρήσει ο δευτεροβάθμιος ουσιαστικός προσυσμικός έλεγχος σε όλα τα κτηρία και με βάση τα αποτελέσματα αυτού να γίνουν και οι απαιτούμενε μελέτες ενίσχυσης όπου κριθεί. Οι διαδικασίες να γίνουν από φορέα, απαιτείται. Η πρόσληψη μηχανικών, γεωτεχνικών με μόνιμη σχέση εργασία και πλήρη εργασιακά δικαιώματα είναι προαπαιτούμενο. Η αξιοποίηση τη επιστημονική γνώση των πολυτεχνικών σχολών είναι πολύτιμη. Η αντισυσμική προστασία απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό με γνώμονα τι κοινωνικέ ανάγκε που να προωθεί αφενό μακροπρόθεσμα μέτρα για την πρόληψη των σεισμικών επι και προστασία των κατασκευών και αφετέρου μέτρα άμεσης απόδοσης για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από ένα καταστροφικό σεισμό. Το σχεδιασμό αυτό μπορεί να υλοποιήσει μόνο η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, που θα κατανέμει σχεδιασμένα την κρατική χρηματοδότηση και το εργατικό δυναμικό, θα προγραμματίζει την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τι επίγουσε ανάγκε των λαϊκών στρωμάτων, όπω είναι η αντισυσμική θωράκιση, η αντιπλημμυρική και η αντιπυρική προστασία, θα καλύπτει το σύνολο των φάσεων των δημοσίων έργων στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού τη σοσιαλιστική οικονομία και θα εξασφαλίζει τι συνδυασμένε λαϊκέ ανάγκε για κατοικία. Η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία μπορεί να περιορίσει δραστικά ζημιές και θύματα. Τα σημερινά επίπεδα της τεχνολογίας και της τεχνικής επιτρέπουν ένα ανώτερο επίπεδο κάλυψης των προβλημάτων του λαού. Αυτή την πάλι οργανώνουμε από σήμερα, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Παλεύουμε καθημερινά και απαιτούμε άμεσα να υλοποιηθεί υποδομή πρόβλεψης και πρόληψης και πραγματικά εφαρμόσιμος σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης και να προχωρήσει ο ουσιαστικός προσυσμικός έλεγχος και η αντισυσμική θωράκιση με ευθύνη του κράτους. Με εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού που φάνηκε σε όλες τις προηγούμενες φυσικές καταστροφές και αποδείχθηκε και πρόσφατα με την αλληλεγγύη στους λαούς της Συρίας και της Τουρκίας αλλά και στις και στις κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα τέμπη, μπαίνουμε μπροστά με πιο ισχυρό ΚΚΕ στις εκλογές της 21 του Μάη και στην καθημερινή διεκδίκηση. Ανοίγουμε το δρόμο για ριζικές αλλαγές και ανατροπές. Ευχαριστώ.